Σύνδεση με το Κίεβο και το Γιάννη Ανιφαντή. Γιάννη, ώρα 0 για το Λυσιχάνσκ. Ποια είναι η κατάσταση στην πόλη? Καλησπέρα, Μάρκο, από το Κίεβο. Και ενώ οι μάχες μένονται στα ανατολικά, ο Ουκρανικός στρατός απέρριψε τους ισχυρισμούς των αυτονομιστών που υποστηρίζονται από τη Μόσχα και υποστηρίζουν ότι το Λυσιχάνσκ έχει περικυκλωθεί από τον Ρωσικό στρατό. Οι Ρώσοι μπορεί να έχουν καταφέρει μεγάλες καταστροφές στην πόλη, ωστόσο η πόλη κλειδί για την Ουκρανία παραμένει ακόμα στα χέρια του Ουκρανικού στρατού. Να θυμίσουμε, Μάρκο, ότι αποτελεί το τελευταίο Ουκρανικό προπήγιο στο Λουγκάνσκ, την ανατολικότερη περιφέρεια της Ουκρανίας. Και τι λένε οι Ουκρανοί? Πως οι Ρώσοι χτυπούν τώρα με ισχυρότερες βόμβες? Ναι, ο σύμβουλος της Ουκρανικής Προεδρίας, ο Μιχαήλ Ποντόλιακ, μιλώντας σήμερα στην Ουκρανική τηλεόραση, τόνισε ότι η Ρωσία έχει αλλάξει τακτική, καθώς ο στρατός της δεν μπορεί να πολεμήσει αποτελεσματικά και ανταυτού χρησιμοποιεί όπλα πιο ισχυρά, πιο ισχυρούς πυράβλους για να πλήξει τις Ουκρανικές πόλεις και να ρίξει το ηθικό των αμάχων, αναγκάζοντας έτσι την κυβέρνηση να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις. Ταυτόχρονα τόνισε ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε σενάριο επίθεσης από την πλευρά της Λευκορωσίας. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη.